το χαμόγελο του παιδιού έχει στήσει η Κίσκο στο Αρκαλοχώρι, η μονάδα του εκεί, η ψυχολόγη εκεί. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν την οποιαδήποτε στήριξη, υποστήριξη αυτή την ώρα. Παράλληλα με εκείνη την άλλη δράση που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα για τον δωρεάν προληπτικό έλεγχο, παιδιατρικό έλεγχο σε όλα τα παιδιά, ιατρικός, παιδιατρικός και ορειλά έλεγχος, που ήταν την πρώτη εβδομάδα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ από σήμερα ξεκινά στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλημερίζω την συντονίστρια από το Χαμόγελο του Παιδιού εδώ στην Κρήτη, την κυρία Μπομπουδάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Με εσάς να βρίσκεστε σε ό,τι έχει να κάνει με τον παιδιατρικό, για να το γνωρίζουν οι γονείς που μας ακούνε από δίπλα από το Λασίθι, ότι θα πάτε σε όλους τους Δήμους. Γιατί νομίζω ίσως θα πάτε και στη Σιτία, και στην Ιεράπετρα, και στον Άγιο Νικόλαο και στο Οροπέδιο, έτσι. Σωστά, σωστά. Καταρχάς, όπως είπατε, έχουμε ξεκινήσει από τις 27 Σεπτεμβρίου με δράσεις, με εξετάσεις παιδιατρικές και ορειλά. Εξαρτάται πάντα τις ανάγκες που έχει ο κάθε Δήμος. Mm-hmm. Και αν υπάρχει κοντά κάποιο ιατρείο το οποίο μπορεί να εξετάζει παιδιατρικά ή όριλα. Και έτσι αποφασίζουμε ποιες εξετάσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή που εξετάζουμε. Mm-hmm. Σήμερα ξεκινάμε στη Ζάκρο, μια περιοχή την οποία τη βλέπουμε κάθε φορά όταν κάνουμε προληπτικές εξετάσεις στα παιδιά. Είναι και, όπως γνωρίζετε, απομακρυσμένη από τις υπόλοιπες περιοχές, οπότε την επισκεφτόμαστε κάθε φορά. Μετά συνεχίζουμε στο Μακρύ Γυαλό φυσικά, στη Γρά Λιγιά, στην Κριτσά Αγίου Νικολάου και στο Τζερμιά Δωροπεδίου Λασιθίου. Δυστυχώς υπάρχουν, βλέπουμε με τους εθελοντές γιατρούς που εξετάζουμε τα παιδιά, ότι υπάρχουν ανάγκες. Και αυτός είναι ο σκοπός της προληπτικής, το να εξετάζονται τα παιδιά, να βλέπουμε πόσο σύντομα τα έχει δει παιδίατρος, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει γίνει πρόσφατη εξέταση. Και από εκεί και ύστερα να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν, να δώσουμε κατευθύνσεις ή να χειριστούμε εμείς περιπτώσεις που δίζουν έτσι πιο άμεσες ανάγκες. Επειδή υπάρχει αυτή η συνεργασία με τους Δήμους που αναφέρατε και εσείς, να φανταστώ ότι εάν κάποιος ενδιαφέρεται και το γνωρίζει για να εξεταστούν τα παιδιά του, να γίνει αυτός ο παιδιατρικός έλεγχος, ο ορειλά έλεγχος, ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει μόνο με εσάς ή θα πρέπει να επικοινωνήσει και με τους Δήμους με τους οποίους έχετε κάνει αυτή την συνεργασία για να κλείσει κάποιο ραντεβού, κυρία Μπομπουδάκη? Σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Δήμο του για τις συγκεκριμένες περιοχές και να κλείσει ραντεβού, διότι λόγω της κατάστασης ακόμα με το COVID θα πρέπει να είναι προγραμματισμένο το ραντεβού. Ναι. Γιατί γίνεται πολύμαση μετά από κάθε ραντεβού, ώστε να διαχειριζόμαστε, να μην υπάρχει συνωστισμός και να γίνονται σωστά τα ραντεβού με τα παιδιά. Οπότε πρέπει να μιλήσει με το Δήμο του. Υπάρχουν αφήσεις στις περιοχές αυτές που γράφουμε τα τηλέφωνα, αλλά το καλύτερο θα ήταν να μιλήσει με το Δήμο ή και με το χαμόγελο του παιδιού. Και βέβαια στο διαδίκτυο αυτή η είδηση πραγματικά από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αναρτηθεί, έχει κοινοποιηθεί πάμπολες φορές από όλους μας, έτσι ώστε να το γνωρίζουν όλοι. Κυρία Μπομπουδάκη, ήταν το ενδιαφέρον, αφού σήμερα ξεκινάτε από το Λασίθι ή στο Λασίθι και μας είπατε που θα πάει η μονάδα σας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, το ενδιαφέρον ποιο ήταν αριθμητικά? Κοιτάξτε να δείτε, βλέπαμε περίπου 30 με 40 παιδιά τη μέρα. Ναι. Φανταστείτε ότι βλέπαμε ένα 20 λεπτό ένα παιδί. Δηλαδή ξεκινούσαμε 9, 9 και 20 κτλ. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε ενδιαφέρον από τα σχολεία να εξεταστούν όλα τα παιδιά. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν καταφέραμε να το κάνουμε μέσα σε μια μέρα και αξιολογήσαμε έτσι κάποιες περιπτώσεις τις πιο επίγουσες. Μαζί με το σχολείο ή μαζί με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, των Δήμων. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και για τον ορειλά έλεγχο, αλλά και για τον παιδιατρικό. Επίσης να πούμε ότι αυτή την περίοδο πολλά χωριά που επισκεφτήκαμε ήταν γύρω κοντά στη σεισμογενή περιοχή. Δηλαδή επισκεφτήκαμε
Καταρχάς, Στρακαλοχώρη, όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή, που εξετάσαμε όλα τα παιδιά, υπήρχε και η διάθεση και η υποστηρίξη από θελοντές γιατρούς για να μην όσο χρόνο χρειαστεί για να εξεταστούν όλα τα παιδιά. Πήγαμε στην Επισκοπή Χερσονήσου, στο Ασίμι, στις Μύρες, στο Ζαρό. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι ετούνται οι Δήμοι αυτές τις μέρες την υποστήριξή μας σε αυτό το κομμάτι και δωρεάν εξετάσεις, ακόμα και οδοντοιατρικές, παιδιατρικές, πάντα υπάρχουν οι ανάγκες αυτές, έτσι. Σωστά το είπατε από την αρχή. Ώστε να δούμε πώς θα το ξαναπρογραμματίσουμε από την αρχή. Εμείς βέβαια δεν ερχόμαστε πάντα για μια περιοχή, άσχετα τα αιτήματα που έχουμε, προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες όλης της Κρήτης.